Καλώς ήρθατε όσοι δεν ήσασταν ήδη εδώ, όσοι δεν έχετε μείνει από το πρωί, αλλά και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Λίμπερο, σε 107,4, ελάτε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του σταθμού, σατς στο μικρόφωνο, με όλους σας εκεί πέρα έξω. Σήμερα θα πάει διαφορετικά το πράγμα, αφού μετά από τα πάρα πολλά τηλέφωνα και τα πάρα πολλά μηνύματα, γιατί δεν είχα προαναγγείλει και δεν είχα προετοιμάσει τον κόσμο το πρωί που βγήκε ο στρατηγός Μάκης να μιλήσει στην εκπομπή μας. Είχαμε και στο inbox αλλά και πολλά τηλέφωνα που μας ζήτησαν να ξαναβάλουμε τη συνέντευξη με τον Μάκη Μαυρομιχάλη, Μάκη Μανάβη, τον στρατηγό. Πείτε τον όπως θέλετε, η ουσία είναι ίδια, αυτός είναι ο άνθρωπος που ηγήθηκε της κερκίδας του ΠΑΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, συνυφασμένος με τις τεράστιες πορείες, με τους αγώνες, με τις πιο φημισμένες κερκίδες στην ιστορία του συλλόγου, αυτές που έγιναν γνωστές στα πέρατα του κόσμου. Μας έκανε τη χαρά και την τιμή, είχαμε τη χαρά, μας έκανε την τιμή να τον φιλοξενήσουμε σήμερα το πρωί εδώ στον Λίμπερο, σε 107,4. Χθες το πρωί είχαμε πει πριν από όλους και με μεγάλη χαρά ότι επιστρέφει την Κυριακή στον ναό, επιστρέφει την Κυριακή στην Τούμπα. Θα είναι εκεί λοιπόν για να δει από κοντά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Όπως είπαμε και το πρωί, οι παίκτες υπέγραψαν φανέλα με τις τζίφρες τους. Θα την παραδώσει κατά τα φαινόμενα ο Ιός Σαββίδη στο κέντρο του γηπέδου, σε αυτόν τον εμβληματικό άνθρωπο, συνυφασμένο όπως είπα με την κερκίδα του ΠΑΟΚ, ένα με τη θύρα 4, ένα με τον ναό, ένα με τους αγώνες, ένα με το σύλλογο. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε σήμερα το πρωί σε εμάς εδώ στον Λίμπερο, και μετά τις 2.30 εννοείται θα έχουμε τη σύνδεση με Κώστα Βασιλόπουλο για να συζητήσουμε όλα αυτά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Στρατηγέ μου, καλημέρα. Κώστα μου, καλημέρα, να είσαι καλά. Δεν κάναμε κάτι το παραπάνω. Πολύ τυχίες να πούμε και να μην του λείπει ποτέ. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που λες με το χαμόγελο. Αυτός ήταν ο σκοπός, ήταν, για. Μάκη μου. Αυτός ήταν πως σπάσαμε όλες τις έδρες δεξιά-αριστερά. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Με την καλή έννοια στο λέω αυτό. Είχαμε τα μεγαλύτερα σκορ με τον Ολυμπιακό. Να τα ακούνε οι καινούργοι. Τα σέρα στη χρειά χρόνια πως ήταν εκείνο. Ναι. 6-1 νομίζω. 6-1. Ναι, τότε στη βροχή. Με τη βόλα που βροχή. Έβαλε και αρρωγή μαντζούνια μέσα. Τι κάνει. Εσύ, μου επιτρέπεις καλά, τον ελληνικό, έτσι. Καλά. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό. Το καλά σε παρολογίζει, παιδί μου. Εντάξει, Μάκη μου. Εγώ δεν ξέρω στο πληθυντικό, με κατάλαβες. Ακριβώς, έτσι. Ένα, η ομάδα καλά θα πάει. Αυτό, θα κερδίσει στο άνετο να ξέρουν κάτι. Στο άλλο, γι' αυτό είπα και τα σκορ εγώ τώρα. Για να την πάρουν χαμπάρι ο κόσμος, γιατί τελευταία πάντα δεν πηγαίναμε το κάτι λιγούργια ακούς. Εγώ ξέρω ότι έπρεπε να τον έχουν εκεί έξω. Κάτι παγκώνεται, έξω τον Μάκη. Έτσι πως λεγόταν αυτοί όλοι εκεί, τους βάζανε και στις σουίτες, τους κάνανε και τα πέρανε και τα σκορ και είχε μάθει. Εγώ ξέρω ότι... Ναι, κόπορτα. Έτσι ακριβώς ήταν. Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη δεν έπαιζε. Κάποιος από μέσα άνοιξε την πόρτα. Άκιος. Και μετά, να το πούμε, μετά τον Μπουλινό, όπως και ο Μπουλινός, δηλαδή μεγάλος ο ενόχος, 23 χρόνια ακούσα σε καγκουχίες, μέσα με πολλές και το ένα άλλο, και ήρθε εκείνος ο αλήτης ο Βουλκάνη. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα λιώσουν τα κόκαλά του που έσπασε την παράδοση. Ναι. Και εμένα με είχε στο 7ο να το ακούσουν όλοι. Ήταν έσπανοι παρά, μη είχαν, όλα ήταν προκαλώ. Μάκη και μου, έγινε άλλο κοστίπα και περίπτωση. Κερδίσει. Ναι, άνετα να στην παθμολογία. Χώρια αυτούς τους δικαστικούς, αυτά πώς θα, που βάζουν οι δικηγόρους, ναι, κάνουν ντροπές. Παραμύθια στα παραμύθια. Ντροπές. Αλλά και ο ΠΑΟΚ αστυνομικό έχει κάνει, έχει δέσει, έχει βάλει και αυτό να τον Παλτάκο. Ναι. Γιατί αυτό να τον Παλτάκο εγώ τον γνωρίζω. Ήτανε το παιδί του Ματζαμπελάκη αυτός. Χρόνια, Δεν υπάρχει. Πώς. Μάκη μου, με όλη μου την μόνο τον αυτολογητή. Δεν επέλεξες να γυρίσεις στην Τούμπα, στα πανηγύρια, στις φιέστες, στα γλέντια, που θα είχες κάθε δικαίωμα. Εντάξει, πέρα, την υγεία μου, ήσουν, εντάξει, θα μπορούσες. Το ανέφερες αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή,
Ουλινός, Σαββίδης και Παντελάκης ήταν νεκροθάφτες του ΠΑΟΚ ήτανε. Όλοι είναι να πούμε σαλαδίκια. Ο Μάκης να πούμε επειδή ήταν καλός άνθρωπος και ο άλλος. Είχα δηλαδή και από ο Έλληνας, όχι Ρώσο, το λένε από όλο, δεν το ξέρω εγώ τίποτα. Έτσι. Και έγινα καλά. Τώρα χτύπησε την πόρτα, του είπες ξέρω εγώ, να πούμε ξέρω εγώ. Αυτή η γιαγιά ο Άγιος Θεός καλακύρισε πάλι. Με λέει άντε τράμπα κάτω ρε, εσύ ξέρω εγώ, κατάλαβες. Μάκη μου, γυρίζεις την Τούμπα λοιπόν. Σε εποχή εκεί αγώνων. Γεννήθηκα εγώ ρε, βασικά ρε, ακούς. Εκεί. Εγώ στην Τούμπα δηλαδή γεννήθηκα. Γίνησε αυτός ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Από το μηδέν πάσαμε την παράδοση με τον Άρη που ήταν μια νεότερη. 10 χρόνια μας κερδούσε ο Άρης, να χάδωση να πούμε. Μετά πήγαμε κάτω, πήραμε. Αλλά είχαμε και ένα μεγάλο αρχικό που λεγόταν ο Γιώργος ο Μεγάλος ο Κούδας. Κατάλαβες. Ναι. Έχει βγάλει η ανθρωπότητα. Άμα ήταν αυτός στη θέση του. Τεράστιος. Και εγώ θα ήταν σε καμιά Γιουβέντους. Πώς αράβησε καμιά, μίλαμε, κατάλαβες, για τέτοιο υλικό μιλάμε. Έτσι. Αυτός ο ΠΑΟΚ πόσο αδικήθηκε και πόσα πρωταθλήματα παραπάνω θα έπρεπε να έχει. Δεν είχαμε πρόεδρους, ήταν ενιστική, βρωμούσανε τα χνότα τους δε Κώστα. Ναι. Βρωμούσανε τα χνότα τους, ο Μάκης θα λέει, γι' αυτό θέλω να τον βάλουνε και φυλάκι. Και αυτά έβλεπα όλα εγώ. Με κατάλαβες και κάτι άλλο. Εγώ δόξα τω Θεώ να πούμε και φράγκα περάσανε από το μαγκαζί και έτσι δεν ήμουν κανένας μυστικός, με κατάλαβες. Να με κόψουνε τη λαλιά, με κατάλαβες. Άσε, ξέρουν αυτοί ποιους πλησιάζουν. Γι' αυτό ήταν αυτό το πράγμα όλο, κατάλαβες. Ναι. Εμείς άμα είχα δει το Σαββίδι, άκου να δεις πως είναι η ζωή ρε Κώστα. Άμα έχει ο ΠΑΟΚ το Σαββίδι εκείνη την εποχή που σε λέω ότι ο Κούδας άπαιζε στην Μπαρτσελώνα. Ο Τερζανίδης άπαιζε να πούμε στην Γιουβέντους, ο Σαράβης εκεί τον Ατάλο με κατά. Μιλάμε δηλαδή, κάθε καλά. Ήταν η λεγόμενη μεγάλη, άρα ήταν αδικημένη οικονομικός. Ναι. Τώρα όμως τα πράγματα, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος εκεί. Τώρα υπάρχει ο Ιγέξης, ήρθε από εκεί που ήρθε, με κατάλαβες. Έτσι. Ο Ιβάνος Σαββίδης, γιατί έχει είναι και τέτοιο, πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Εκτός αυτά που προσφέρει και καλά. Μέχρι να αναλάβει ήταν όλοι οι ρουφιάνοι εκεί, εγώ έτσι θα τους πω. Όλα τα κέρματα τα τρώγανε ρε παιδί μου. Και κάνα 5-10 πιάνανε να πούμε από κάτω εξητήδες μου. Ποιος θα τον έτσι ο αλλιώς το δίνανε και καψώνα καμιά πορτοκαλάδα και δουλεύανε μια καρά. Ήρθε αυτός να πούμε, τους ανέλαβε όλα και τον Ατάλο και καθά και τον έκανε τον ΠΑΟΚ υγιέστατο, με κατάλαβε. Ναι. Μάκη μου, γυρίζεις λοιπόν στο σπίτι σου. Την Κυριακή, μετά από 28 χρόνια, με την Παρή ήταν τελευταία φορά, έτσι. Χρόνια πολλά, έχει πολλά χρόνια, γιατί θέλω με πικράνανε αυτά. Τους βάζανε πάνω στις σουίτες και τους αίζανε να πούμε, με κατάλαβες. Οι σερβιτόροι ερχόταν από εκεί που ερχότανε. Και ήτανε τα μάτσολα, ήτανε δοσμένα, ήτανε. Εκείνα που σε λέω, μετά την περίπτωση του Βουνού. Ο Γούμενος, ξέρω εγώ, αυτοί όλοι οι 12ετία που ήταν αυτοί εκεί όλοι που με τη σειρά. Με κατάλαβες. Περάσανε αυτά ευτυχώς, αλλά δεν τα ξεχνάμε. Περάσανε, κοίταξε, καλά, τίποτα δεν μείνει στον κόσμο έτσι. Να μην ξεφτυλιστούν, γιατί οι τρεις έχουν πεθάνει όλοι αυτοί. Έτσι θα μείνουν αυτοί, εκεί δεν θα λιώσουν τα κόκαλά τους, με κατάλαβες. Ναι. Αλλά μην ξεχνάνε να δω μια υγιέστατη ομάδα. Να λέει καλά ο άνθρωπος, γιατί σε τι άλλοι να πούμε, ξέρω εγώ, που είναι οικονομικά γέροχος και βράχος. Τον είδε και το Μάκη, την είδε για χωρίς να με ξέρει εμένα και τον Ατάλο. Αυτό βοήθησε πολύ ο κόσμος, ακούς. Ναι, ξέρω. Να λέει καλά. Ξέρω. Ναι, και αν έλαβε αυτός χωρίς να με ξέρει, δεν ας το πούμε τίποτα να πούμε. Ήμουνα εκεί σε ένα πρώτο νοσοκομείο, με πήρε από εκεί να πούμε. Με βάλε να πούμε σε ένα άλλο να πούμε με καλούς γιατρούς και έγινα καλά περδίκη. Θέλω να σου πω Μάκη μου ότι και χθες που είπα το πρωί εδώ ότι θα γυρίσεις στο ναό την Κυριακή και σήμερα μηνύματα από κάθε άκρη της γης. Καλά το ξέρω. Τι να σου πω. Ας πούμε ο Γιάννης ο Κισκίνης μου είπε πριν ο Στάθης έρχεται από την Αμερική. Λοιπόν άλλαξε τη θέση του για να έρθει να σε προλάβει, να σε δει. Παλιά θύρα 4. Πάρα πολλοί κόσμος από παντού. Πολύ αγάπη ο κόσμος. Τα χρόνια ήταν, άκουσε να σου δώσω να καταλάβεις, ήταν πολλά και πολύ καλά και δοξασμένα. Με κατάλαβες, δεν έτρωγε εκείνος ο κόσμος, να σου πω και κάτι, είχε ένα πλεονέκτημα.
που δεν έτρωγε μπλα μπλα με τίποτα. Έτσι. Και ό,τι τα έκανε τότε, να ξέρεις κάτι, γιατί δεν είχαμε εκείνο τον ΠΑΟΚ να το διοικήσουν, με κατάλαβες. Ας το πούμε με την καλή εννοία, τον έτρωγε τα ελληνικά ο κόσμος, με κατάλαβες. Έτσι, έτσι. Ο κόσμος, αυτό. Άμα είχαμε εμείς ο Σαββίδης, θα παίζαμε με Μίλα και Γιουβέντους και Μπαρσελόνες και Ρεάλ και το ένα άλλο. Και τώρα δεν μπορείς να πούμε να. Δεν μπορεί, προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να περάσει στο Champions League. Προσπαθεί και παίζει με τον Άγιεξ και βρίσκεται κάτι και δεν μπορεί να περάσει. Να σε φέρω ένα παράδειγμα μάλλον σε αυτό το πράγμα που σε λέω για τον Άγιεξ. Εκείνα τα παλιά τα χρόνια ήταν η μεγαλύτερη ομάδα, άκουσε Κώστα για να την ξέρεις και εσύ, η μεγαλύτερη ομάδα που εμφανίστηκε σε όλη την ανθρωπότητα λεγόταν η Άγιαξ. Με αρχηγό το μεγάλο του Κρόιφ. Με κουκλανούς ο Νέσκιες, ο Κρόλ ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Δεν έκανε. Και τι έγινε όμως εκεί. Μόλις τελείωσε αυτή η σεζά που την έπαιξε και ο Πάγκο να πούμε και την ομάδα. Όταν τελείωσε δεν ήταν αυτοί οι γυαλές. Βγήκαν όλοι, πήρανε ας το πούμε το μπουρνούζι τους όλοι κύριε Πόσε και πήγαν σε κάποια ομάδα δηλαδή. Ναι, μεταγραφές, διαλύσανε. Ναι, μεταγραφές, έτσι καλή Ολλανδί, να ξέρεις κάτι, ό,τι και να βγάλουνε, το δίνουνε. Το πουλάνε, βέβαια. Ναι, αυτό είναι η λογική τους, η φιλοσοφία. Το παίρνουν από 11-12 μηνών σε ένα κηρύχι να πούμε, και όταν ολοκληρώνεται να πούμε, το όποιος το ζητήσει το παίρνει, κατάλαβες, υποδοξιδικά εννοώ. Ακριβώς. Μάκη μου, έχω μία ερώτηση. Πες ότι έρχεται ένας άνθρωπος, σε ρώτησα και την άλλη φορά, ένας ξένος, ένας από άλλο πλανήτη και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη και σε ρωτάει τι είναι ΠΑΟΚ. Τι θα του απαντήσεις. Τι θα του απαντήσεις. Αφού εμείς το βγάλαμε, το πει αλφα, όμικρο και κάπα, έχουν ιστορία παλαμαλάκια. Να σε κατώνει Κώστα. Αυτά που σε λέω τα βγάλω 80 χρόνια. Και τα παλαμάκια και όλα, έτσι, όλα είναι. Τι παλαμάκια, όλο κάναμε τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Κάνα να σε πω και κάτι πρωτού κλείσουμε. Ναι. Να σε πω και κάτι τελευταίο. Οι Αθηναίοι ξέρεις πως θέλουν να τον έχουν τον ΠΑΟΚ. Τους πείραξε εκείνη η επαναστατική που έκανε ο ΠΑΟΚ, εκείνα τα χρόνια τα παλιά, θέλανε να σε βλέπουν, και συνεχίζεται τώρα με Σαββίδη. Κομπάρσο θέλουν. Να σε βλέπουν. Κομπάρσο το θέλουν τον ΠΑΟΚ. Τεταρτοπέμπτο. Κακομύρι. Θέλουν να το βλέπουν τον ΠΑΟΚ έξω από κάποια εκκλησία με ένα ακορντεόν και μαύρα γυαλιά να ζητιανεύει. Με κατά έτσι βγαίνουν οι Αθηναίοι τον ΠΑΟΚ. Έτσι σου λέει και τώρα μόλις τα βουλγαράκια ας το πούμε και τότε και τώρα που σηκώσανε σημαία αρχινήσανε να διακόπτουν εμάς εκείνος ο Όσκαρ που του λεγότανε που έκανε τον ΠΑΟΚ. Ναι και έτσι οι άλλοι πήρανε το πρωτάθλημα, φύγανε τώρα να πω και κάτι άλλο ρε Κώστα. Εδώ αύριο πάω κατεβαίνει με 4 εισαγγελείς κατεβαίνει κάτω σε παρασιάκι που όχι είναι η Μπούκα. Η Μπούκα, ρε, δεν έγινε η Μπούκα. Βεβαίως. Χαλασμένες σε πόρτες και τέτοια και το πούλμαν 200 μέτρα. Το αφήσανε, το αφήσανε να πούμε μακριά. Στα πετράλωνα και τον Αντάλλο και πηγαίνανε με τα πόδια. Έτσι. Κατάλαβες τώρα τι σε λέω. Και εδώ τι αστυνομικοί εδώ, 500 αστυνομικοί. Εδώ λέω 500 αστυνομικούς και υποβρύχια και ελικόπτερα. Ναι, μα έτσι είναι, γεια. Τι να πω. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να μην σε κουράσω άλλο. Σε περιμένουμε. Ένα τελευταίο. Ναι. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Ό,τι θέλεις. Όχι, ένα τελευταίο δηλαδή προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να είναι ευχαριστημένοι όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ που ήρθε αυτός ο μεγάλος ηγέτης που τον κάνανε καιρό στο και έτσι και κρατάει τα ενία του ΠΑΟΚ. Με κατάλαβες. Και τους πήγε κόντρα και τους έχει ξεφτυλίσει κάτω όλη η Αθήνα. Και κάνανε να πούμε, αλλά μεταξύ τους αυτή τη κατάλαβε τώρα τη σχολή. Όλη την ιστορία, το παραμύθι. Ναι, όλα. Δεν μασάμε. ΠΑΟΚ είμαστε,
Πάω καφού. Εσύ λέω την Κυριακή θα είμαστε πάλι πρώτοι. Θα είμαστε. Έτσι. Με λίγη προσοχή το παίρνει ο Πάοκ το πρωτάθλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Το τέταρτο που έπρεπε να πάρει και πήρε 1,5. Σωστά, σωστά, σωστά. Το τέταρτο έπρεπε να πάρει το κολλητό για 5 φορά σε μιλάτα. Πριν αυτά τα τελευταία 4 χρόνια. 4 έπρεπε να έχει πάρει. Ένα με τον ξυλοδαρμό που κάνανε στον Πλατανιά. Πλατανιά, την ήπια βία. Το δεύτερο να πούμε. Που μας το κλέψανε να πούμε για πατεώνες. Με τη Σερπαντίνα. Το τρίτο που το πήραμε πέρσι τον Τάπλου, το Αϊτή, το με κατάλαβε. Έτσι. Και πάμε να φέτος θα ήταν το τέταρτο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Στρατηγέ μου. Είναι περήφανος όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, γιατί ακόμη θα δει πολλά πράγματα. Πού να τα φανταζόμασταν εμείς. Πού να τα φανταζόμασταν. Μπορεί ναι μεν ο ΠΑΟΚ να έχει εκείνη την ομαδάρα τη μεγάλη τα παλιά τα χρόνια, αλλά δεν είχε ηγέτη, δεν είχε. Δεν είχε. Τώρα έχει το λαό, δεν έχει και τον ηγέτη. Κοίταξε, καράβι, άκου να σου πω κάτι Κώστα. Καράβι χωρίς καπετάνιο δεν μπορείς να περάσεις να πούμε τον Ατλαντικό ωκεανό. Σωστό. Με κατάλαβες, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα καράβι που πρέπει να το περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Τεράστιο. Εντάξει Κώστα, χάρηκα πολύ. Μάκη μου, να είσαι γερός, δυνατός, χαιρόμαστε και συγκινούμαστε που Κώστα, θα σε δούμε στον λαό. Καλά, να το χαρείς που τα εσύ. Είπαμε. Κι εγώ κι εγώ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Να είσαι καλά, γεια σου στρατηγέ μου, γεια. Στρατηγέ μου, καλημέρα. Αυτά που λέτε. Είπα και χθες, είπα και το πρωί. Πιθανόν κάποιοι που είναι 18, 19, 20, 22, 25, 30 να μην αντιλαμβάνονται τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο άνθρωπος. Με τι εποχές είναι συνυφασμένος. Ίσως αν καθίσουν και μιλήσουν με κάποιους που είναι της ίδιας εσώ, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, με τον Μάκη, που τον έζησαν από κοντά, το πώς καθοδηγούσε, το πώς προστάτευε, το πώς ενέπνεε, το πώς έφτιαχνε με μία του κίνηση όλη την ψυχολογία του κόσμου, το πώς έφτιαχνε ολόκληρα σχέδια, ολόκληρες στρατηγικές για το πώς θα κατέβει ο λαός στην Αθήνα, το πώς θα γυρίσουν όπως χαρακτηριστικά έλεγε όλοι στη μανούλα τους, όπως τους πήρα από τα σπίτια τους να τους ξαναφέρω πίσω. Αν λοιπόν κάποιος δεν το είχε ζήσει, αν κάποιος δεν είναι της ίδιας εκείνης εποχής, ίσως να μην μπορεί να καταλάβει. Το λέμε για τους νεότερους, ας μιλήσουν με τους παλαιότερους και θα καταλάβουν πάρα πολλά. Ήδη από χθες το πρωί που σας ανακοινώσαμε το νέο ότι μετά από 28 συναπτά έτη, μετά από εκείνο το μαύρο βράδυ, την αποφράδα βραδιά που πήγε την ομάδα πάρα πολλά χρόνια πίσω, και μιλάω για το μάτς με την Paris Saint-Germain, μετά από εκείνο το βράδυ λοιπόν αποφασίζει να γυρίσει τώρα, όχι στο πανηγύρι, όχι στο γλέντι, όχι στη φιέστα, όχι στα πυροτεχνήματα, αλλά την ώρα που η ομάδα βρίσκεται στα χαρακώματα, που ο σύλλογος δέχεται πειρά, που βρίσκεται σε καιρό πολέμου, βάλτε το μέσα εισαγωγικά, βάλτε το εκτός εισαγωγικών, δεν μας απασχολεί. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή απέναντι σε όλους, επικοινωνιακά, διοικητικά, μηντιακά, οικονομικά, πολιτικά, ψυχολογικά, από κάθε άποψη, κάθε άποψη. Και επιλέγει να γυρίσει τώρα. Θα βραβευτεί αυτός και στο πρόσωπό του, γιατί δεν ήταν μόνο ο Μάκης, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν δίπλα του, άνθρωποι που συμπορεύτηκαν, άνθρωποι που ήρθαν, έζησαν στον ΠΑΟΚ, έζησαν με όλο τους το είναι στα μάρμαρα της Τούμπας, έκαναν, όργωσαν την Ελλάδα και την Ευρώπη και έφυγαν από τη ζωή και δεν πρόλαβαν να δουν τον ΠΑΟΚ με ισχυρό καπετάνιο, όπως είπε ο Μάκης, να κατακτά τίτλους, όχι απλά να διεκδικεί, αλλά να κατακτά. Όλη η ουσία είναι σε αυτό που είπε ο Μάκης, ότι ήθελαν τον ΠΑΟΚ με μαύρα γυαλιά και ακορντεόν, ζητιάνο έξω από την εκκλησία, ανίσχυρο, συμπαθή μεν,
Έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν τρίτο-τέταρτος, δεν ενοχλούσε. Ένας ΠΑΟΚ που του πετούσε ένα ξεροκόμματο με ανίσχυρους οικονομικά προέδρους, πολλές φορές βαλτούς, να αφήσουν τον ΠΑΟΚ μέχρι εκεί που τους βόλευε. Όταν εμφανίστηκε αυτός ο Πόντιος, ο Ευεργέτης, αυτός που έβαλε αυτό το μόνο που έλειπε από τον ΠΑΟΚ και που θυμάμαι τις εκπομπές προ 15 ετίας, που έβγαινε ο κόσμος και έλεγε: ρε Κωστή, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εμάς να μας πάρει, ένας άνθρωπος με δύναμη οικονομική να ηγηθεί, να μας δώσει όραμα και να πάμε να πάρουμε αυτά που μας στέρισαν τόσα χρόνια. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος, είναι εδώ. Και όπως λέει και ο γλυκός μου πατέρας, πέτρες δεν ρίχνουν στο ξεραμένο δέντρο, το προσπερνάνε και κανένας δεν γυρίζει ούτε καν να το κοιτάξει. Δεν ρίχνουν στον κάκτο, ρίχνουν στο δέντρο που έχει καρπούς. Γι' αυτό λοιπόν δέχεται όλο αυτό τον πόλεμο τώρα ο ΠΑΟΚ, γιατί ενοχλεί, γιατί όχι απλά είναι ισότιμος διεκδικητής, αλλά είναι και καθαρός διεκδικητής και πήρε αυτά τα ντάμπλ, τα δύο πήρε τα τρία κύπελα και ξέρουν όλοι ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Με αυτή την κουβέντα θα πάμε στο διάλειμμα, θα έχουμε μέρες να παίξουμε, απλά νομίζω ότι επειδή δεν είναι ένας άνθρωπος που μιλάει κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα, εσείς μας το ζητήσατε, εδώ είμαστε και τις άλλες μέρες να κάνουμε και αντίστροφη μέτρηση, να μοιράσουμε και δώρα, να κάνουμε μουχαμπέτι. Βεβαίως, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε εδώ φυσικά στο Λίμπερο, στη συχνότητα της καρδιάς σας, στους 107,4, γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά πράγματα να πούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Χθες, λόγω της τάσης εργασίας της SEM, της Ένωσης, δεν είχαμε τη μεσημβρινή εκπομπή μας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κάνουμε τη σύνδεση με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να συνδεθούμε σε λίγο με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Να θυμίσω ότι η Έργο Χορέκα, η εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 2007 με μεγάλη επιτυχία στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο σκοπός δημιουργίας του είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου 15 στην Ιωνία Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310-776-100. Να βάλουμε χαλάκι, μια στιγμή να βάλουμε το χαλάκι μας, ένα λεπτό. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Μέχρι να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα. Να πούμε φυσικά ότι υπάρχει sold out, καπνός έγιναν τα εισιτήρια. Ένα γήπεδο με τριπλάσια χωρητικότητα δεν θα χωρούσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ που έχει λαχτάρα, έχει τεράστια επιθυμία να βρεθεί την Κυριακή και να δει από κοντά τους νταμπλούχους, τους αίτη, τους περσινούς πρωταθλητές, τους ενδυνάμει και φετινούς πρωταθλητές, να τους δει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που κρίνονται τα παιχνίδια. Λέμε όλες τις μέρες στις εκπομπές μας ότι εκεί πρέπει να κριθούν τα πάντα, να προστατέψουμε την ομάδα μας, να μην δώσουμε αφορμή σε κανέναν για το παραμικρό, γιατί βλέπετε όλη τους η συμπεριφορά, όλος τους ο τρόπος, αυτό δείχνει, αυτό φωνάζει από μακριά με κάθε τους ενέργεια ότι δεν θέλουν να έρθουν να παίξουν. Και προσπαθούν με διάφορα τερτύπια, με κάθε νόμιμο ή τέλος πάντων μη νόμιμο τρόπο να βρουν τη χαραμάδα και να μην παίξουν. Οι ίδιοι που πριν από λίγες μέρες έλεγαν δεν υπάρχουν ημερομηνίες, άρα δεν γίνεται να αναβληθεί το παιχνίδι, τώρα λένε ότι μήπως να αναβληθεί το παιχνίδι γιατί ξέρω εγώ, για τον ένα και για τον άλλον λόγο. Δεν πάει έτσι, μάγκες μου, δεν πάει έτσι. Θα πρέπει τώρα λέει να καλέσουν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στη Super League, άλλες τέσσερις ομάδες, γιατί πέντε πρέπει να είναι, τόσο είναι ο απαιτητός αριθμός, να πούν ότι εμείς ναι, δεν θέλουμε να γίνει και πρέπει να αναβληθεί το παιχνίδι αυτό. Τώρα, το ότι έχουν στην σφαίρα επιρροής τους, να το πω έτσι πολύ εύσχημα, ομάδες που θα είναι πρόθυμες για μία ακόμα φορά να κάνουν το χατήρι του Ολυμπιακού, εννοείται. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει η γραμμή ανεξαρτησίας, η αξιοπρέπεια, η αυτοκέφαλη συμπεριφορά και όχι το να άγεσαι και να φέρεσαι από τον κάθε ισχυρό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Έχουμε θέμα, αλλά θα επιχειρήσουμε και πάλι να βρούμε τον Κώστα Βασιλόπουλο για να συνδεθούμε και να κάνουμε την κουβέντα μας σε την καθημερινή.
Θυμίζουμε ότι 500 αστυνομικοί, 500 και 3 εισαγγελείς, δηλαδή δεν είναι σαν να σου λένε ότι εσύ είσαι βάρβαρος, εσύ είσαι μάο μάο, εσύ με αναγκάζεις να κινητοποιήσω ένα μικρό στρατό για να προστατέψω τον πολυχαϊδεμένο. Θυμίζω και σε αυτούς οι οποίοι πρόθυμοι είναι να πουν πάλι λογάκια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ που προκλήθηκε με τον πιο στιγνό, με τον πιο κοινικό, με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο στα δύο εκείνα παιχνίδια πριν από 2 χρόνια, στο ένα με τη Σερπαντίνα και στο άλλο με τον βγαλμένο Μπουφάν, εκεί που κατάλαβε ότι μπροστά στα μάτια του έρχονται και του κλέβουν αυτό που κέρδισε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έδειξε όχι απλά υποδειγματική στάση, έδειξε όχι πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση και ωριμότητα για να προστατέψει το σπίτι του, έδειξε μνημειώδη ψυχραιμία. Όλος ο κόσμος, χωρίς να συμβεί το παραμικρό, έφαγε τη βροχή, έμεινε μέσα στο κρύο, περίμενε και κατάλαβε τι έγινε και δεν σημειώθηκε το παραμικρό. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε για περιστατικά, κάτι χαλασμένες πόρτες, κάτι πούλμαν που σταματάνε καμιά 100-150 μέτρα, 200 πριν από την είσοδο, ο του θαύματος δεν λειτουργεί η πόρτα, ας κατέβουν οι παίχτες να φάνε τα βρυσίδια, να ακούσουν ευχούλες για τις μανάδες τους, να φάνε τα φτισήματα, να φάνε το bullying, να φάνε καμιά σφαλιάρα έτσι για το μεγιά το κούρεμα, και όλα είναι μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Παρεπιπτόντως, ο Ολυμπιακός ζητάει και τα ρέστα για το πρόστιμο με εκείνο τον Καραγκιοζάκο που έβαλε την μάσκα του Ιβάν και μοίραζε χαρτονομίσματα. Και έκανε και καλά χιούμορ, πλησιάζοντας στο μισό μέτρο τους παίχτες της Ξάνθης. Το κάναν αυτό, ζητάνε τα ρέστα. Τη στιγμή που για την πλάκα, για χιούμορ δεν λέμε, ναι, για το χιούμορ με τους γάβρους στον πάγκο του Ολυμπιακού πριν από μερικά χρόνια είχαν γίνει αφαιρές βαθμών, τιμωρίες κτλ. Τον ΠΑΟΚ, έτσι. Λοιπόν, αφού έχουμε θέμα με τη σύνδεσή μας, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες αν θέλετε στο επόμενο τεταρτάκι 2310-287-888 και να παίξουμε και να μιλήσουμε και να πείτε εσείς και ό,τι θέλετε, καθώς οδεύουμε ολοταχώς προς το ντέρμπι την Κυριακή. Θα λέω συνέχεια και συγχωρέστε με, επιτρέψτε μου να το επισημαίνω συνέχεια, να το υπενθυμίζω. Δεν πρέπει να γίνει τίποτε απολύτως. Εννοείται θα υπάρχει δίχτυ παντού, αφού πάμε να ψαρέψουμε γαύρο. Εννοείται θα υπάρχουν δίχτυα παντού. Λοιπόν, το παραμικρό, την παραμικρή αφορμή την οποία επιζητούν με μεγάλη αγωνία και με μεγάλη πρεμούρα για να μην βγουν να παίξουν. Καταλαβαίνουν ότι αγωνιστικά οι δύο ομάδες απέχουν παρασάγκας. Το καταλαβαίνουν ξεκάθαρα. Πάμε λοιπόν στη γραμμή. Ναι! Χαίρετε! Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Είμαι ο Ζαν Ζακ. Ο Ζαν Ζακ! Όχι ρε φίλε! Ο Κουστό! Όχι, ο Σεφτέ. Ο Ζαν Ζακ Σεφτέ! Τι κάνουμε Κωστή? Αγόρι μου! Αγόρι μου. Ήταν να επικοινωνήσουμε με Βασιλόπουλο, έχουμε θέματα με το σήμα και. Εντάξει. Κοιτάξτε. Εγώ πήρα από τις 2 ώρα τηλέφωνο και με ακύρωση. Ναι, εντάξει. Ήθελα σήμερα, έπρεπε, όταν έρχονται πόσα μηνύματα φίλα που λένε βάλε, δεν ακούσαμε τον στρατηγό. Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Κωστή. Ναι. Ο Μανάβης έχει να μπει, λες, από το 98 ήτανε. Από το 98, ναι. Από το 98. Τον πατέρα μου που θα πάω χάρη στον κύριο Γιώργο που πάλι τον ευχαριστώ για το εισιτήριο. Ξέρεις από πότε έχει να πάει ο πατέρας μου? Για πες. Από το 3-5 το 73 με την Παναχαϊκή. Πλάκα μου κάνεις. Φαντάσου τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Όχι και ο πατέρας. Και τότε ήταν για τη διεκδίκηση του κυπέλου και λέει έχανε Ολυμπιακός, έπαιζε με την Καβάλα μου, είπε αν δεν κάνω λάθος. Σου πάρε φίλε. Έπαιζε 5 γκολ ο ΠΑΟΚ και από τότε λέει... Ναι, άσε τότε... Πολύ που δεν... Και από τότε... Από το 73. Πρόσεξε, πολλοί κόσμος αγέννητος. Εγώ ήμουν 2 χρονών το 73, έτσι. Τώρα μου λες. Θυμάμαι τώρα προχθές ποιος φίλος πήρε που είπε ότι ο μέσος όρος ηλικίας στην Τούμπα θα είναι άνω των 50. Άστο. Άμα δεις τα μηνύματα που έχουμε πάρει, από χθες δηλαδή που το είπα, άνθρωποι που δεν βγαίνουν, άνθρωποι που δεν εκφράζονται μέσω μηνυμάτων, τρομερή συγκίνηση, έσπευσαν να βρουν εισιτήρια γρήγορα. Έτσι. Από το 92 Φωτά. Έχει να πάει ο Μανάβης. 28 χρόνια, όχι το 98, από το 92. ΠΑΟΚ Παρίσι Σεν Ζερμέν. Έτσι. 28
Ολόκληρα χρόνια, φίλε. Σκέψου ότι ένα παιδάκι που γεννήθηκε τότε είναι τώρα 30 χρονών άνθρωπος. Έτσι, τόσα χρόνια. 33 κοντά είμαι εγώ. Άστο. Μην το συζητάς. Και όπως άκουσες, έχω άλλες 5 γραμμές, ας το αφήσουμε σήμερα. Χαίρομαι που βγήκες και τα είπαμε. Να πω ένα πράγμα μόνο. Βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ζουν τον ΠΑΟΚ, συγκεκριμένη κοσμοθεωρία, φιλοσοφία, τρόπο που μιλούν, στα κάτω, πολύ γνήσιο, πολύ παντελονάτο, πολύ αρσενικό. Και, είναι αυτό που βλέπω μέσα που σχολιάζουν στο SDNA που λέει εμείς έχουμε το μανάβι και άλλοι έχουν το τσουκαλάκι. Φίλε τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Και είδες πάλι επιλέγει να γυρίσει όχι στο πανηγύρι, στο τζουμ ταρατα τζουμ. Θα μπορούσε άνετα πέρσι στη Φιέστα να πει: εμείς δώσαμε το αίμα μας τόσα χρόνια. Τώρα που κατακτήσαμε τον double το αίτητο, να είμαστε κι εμείς εκεί να το χαρούμε. Όχι, φίλε. Γυρίζει τώρα όπως έκαναν τόσα χρόνια στους αγώνες απέναντι στο σύστημα, απέναντι σε όλους αυτούς που πολεμούν τον ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι σημειολογική επιστροφή. Σημειολογική. Έγινε, Πετράν, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Φιλιά. Πάμε να πάρουμε και τις άλλες γραμμές. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Άντε, Κωστάκη. Τι γίνεται? Από Μόναχο, ρε. Καλώς τον Μίνχεν. Καλώς τον. Κοίτα, με αυτόν ανιψιό που είναι και στον δρόμο τώρα. Έρχεται προς Ελλάδα. Παρεμπιπτόντος. Όχι, εδώ μαζί δουλεύουμε. Μάλιστα. Ωραία. Και είναι και αυτό στον δρόμο. Ωραία. Φίλε, άκουσα τον στρατηγό και επειδή ήμουνα μέσα το 92 με την Παρή και ήμουνα στο πέταλο όταν έπεσε το πρώτο δεκτυγόνο και μας χωρίσαν μετά τα γκολ του Γουέα, αν θυμάστε. Ναι, Ζόρτζ Γουέα. Βεβαίως. Φίλε, δεν πιανόταν ο άνθρωπος. Και θυμήθηκα τα τόσα χρόνια που γύρισε πίσω όταν πήγαινα 4α που πήγαινα με το fly το γυρισμένο το πορτοκαλί. Βεβαίως. Φίλε, και ανέβαινε στο κάγκελο πάνω εκεί στο ηχείο δίπλα. Εκεί, πάντα, εκεί στο στήλο. Μάλλης, με το πουκάμισο έτσι το ανοιχτό όπως το έχει. Έτσι. Χαρακτηριστικό. Άσε, τρελάθηκα. Γύρισα τόσα χρόνια πίσω σου λέω. Χαρακτηριστικό. Ταξίδι στον χρόνο. Καλά, ο άνθρωπος γερός στην υγεία. Ναι, μεγάλο ταξίδι και ευχάριστο ταξίδι. Στα πετά καθόμασταν, φίλε, περτούσαμε τα φελιζόλ, θυμάμαι, μόλις τέλειωνε το παιχνίδι. Μαξιλαράκια. Ναι, μαξιλαράκια, φελιζόλ. Για πολύ κόσμο, ναι, η ομάδα αυτή, ειδικά η ομάδα αυτή που άξιζε να πάρει και δεν της επέτρεψαν. Η ομαδάρα, είδες τι έλεγε για τον Κούδα, εκείνη η ομάδα, φίλε. Δεν υπήρχε όμως ούτε ίντερνετ. Από το 68, από το 68 μέχρι το 93 ερχόταν ο Ολυμπιακός και έφευγε με τα αυτιά κάτω. Έχανε ακόμα από εκεί που ξεκινούσε από Αθήνα. Δεν παίρνανε μεταγραφές, παίρνανε ντέταρες, παίρνανε ένα σωρό. Μόλις το που φτάνανε Θεσσαλονίκη τελείωσε. Ακριβώς. Είχαν ένα και 23 χρόνια ήτας, φίλε. Και όπως είπε ο Μανάλης, μετά που ανέλαβαν Βουλινή και για να πέσει αυτό, χάλασε όλο το... Άστο. Έτσι, από μέσα έπεσε, φίλε. Μα τον είχαν το Μανάβι κλειδωμένο σε ένα τμήμα, φίλε. Τον είχαν στο αλλού. Στο τμήμα, ναι. Είπες, να μην είναι εκεί. Μέσα, να μην είναι εκεί. Γιατί με Μανάβι δεν νομίζω ότι θα τολμούσαν να ρίξουν την παράδοση. Υπήρχε αίρισμα. Υπήρχε αίρισμα, Κώστα. Μεγάλο αίρισμα. Και ήθελα μια τελευταία... Ένας Ολυμπιακός, ένας υγιής Ολυμπιακός φίλαθος να σε πάρει και να σου πει μετά από όσα έχει ακούσει για την ομάδα του, μετά από πόσες καταδίκες, μετά από πόσα πράγματα που είναι υπόδικος για Νόρ, για το ένα, για το άλλο, είναι υπερήφανος αυτός ο Ολυμπιακός για την ομάδα του, ο υγιής ο οπαδός. Να σε πάρει και να σου πει είμαι η ένας να πάρει, το έχω μεράκι ρε, να ακούσω κάποιον να πει είμαι υπερήφανος για τα αυτά τα πρωταθλήματα και για τα κατορθώματα του Προέδρου μου. Πού να βγουν, φίλε. Πού να βγουν. Εμείς εδώ είναι. Εμείς ούτε, ούτε φίλτρα έχουμε, ούτε αποκλείουμε κανέναν. Ό,τι ομάδα και να υποστηρίζει, είναι ανοιχτή σε γραμμές μας μια μισή ώρα το πρωί και άλλη μισή ώρα το μεσημέρι, για να ακούσουμε τον καθένα. Εγώ πολύ θα χαρώ να βγει ένας Ολυμπιακός και να υπερασπιστεί την ομάδα του και να μας πει. Τι να μας πει τώρα. Τι να μας πει, φίλε. Σκοτώνω ανθρώπους. Είναι κατηγορούμενος για πολύ βαριά κακουργήματα. Και έχεις τον Μητροπολίτη Πειραιώς να το λέει. Τι να πεις, ρε φίλε. Κοίταξε, δεν μπορούμε. Είναι, λέει, πρόσεξε, ο άνθρωπος, έλεος. Δικαστές δεν μπορούμε να γίνουμε, ούτε έχουμε βγάλει απόφαση για αυτόν που λες. Έτσι, ούτε το υιοθετούμε. Είναι όμως, είναι κατηγορούμενος για το μισό ποινικό κώδικα. Είναι υπόδικος, λοιπόν, λέω το εξής. Σε αυτόν τον ιερωμένο, τον υψηλό βαθμό, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος που πει, έλα εδώ, άνθρωπε μου. Εσύ που φοράς το σταυρό και τα άμφια. Και είσαι μάλιστα σε υψηλό βαθμό, σε υψηλή θέση.
Δεν ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος κατηγορείται για το μισό ποινικό κώδικα και βγαίνεις και του κάνεις ύμνους και του κάνεις αγιογραφίες. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω, τι να πω. Και κάτι άλλο, ναι. Βγήκε η απόφαση από την αστυνομία ότι απαγορεύεται να μπει στα πολιτήρια μόνο στις πάνω. Απαγορεύεται. Σαν θεατής μπορεί να είναι. Σουλάτσι στο γήπεδο, απαγορεύονται. Πρόσεξε, στο δικό μας το γήπεδο απαγορεύεται. Στο δικό του το γήπεδο με ποιο. Παντού απαγορεύεται, φίλε. Πρώτο μπαίνει μέσα. Πρόσεξε, πώς μπαίνει στα πολιτήρια του Καραϊσκάκη. Έλαντε. Πώς γίνεται και μπαίνει εκεί και εδώ δεν γίνεται. Για πες μου. Εκεί ισχύει άλλος νόμος. Έγινε μόναχο, σε χαιρετώ, να σε καλά φίλε μου, να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε, ναι. Έλα Κωστή. Καλώς το Σεραίο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ναι. Θέλουμε άλλους 4-5 ομάδες και θα πέσουν οι μάσκες άμα θέλουν να κάνουν ένα διοικητικό συμβούλιο για να πάνε σε αναβολή τις αγωνιστικές. Να δούμε ποιοι είναι τα τσουτσέγια τους. Καλά, τώρα περιμένεις δηλαδή τις ψηφοφορίες για να το καταλάβεις. Όχι, εγώ θέλω να δω και οι μάσκες όλα από την άδικα κανονικά να δούμε ποιοι είναι, γιατί οι άλλοι δεν έχουν κανένα να συντρέχει λόγους για τις υπόλοιπες ομάδες. Εδώ είναι καθαρά ένα προσωπικό θέμα του Ολυμπιακού, ούτε καν του ΠΑΟΚ, έτσι. Εδώ ο Πανιώνιος έκανε ένσταση πριν το μάτς με την Ξάνθη για να μην γίνει το μάτς. Μου λέει, ψάχνεις να βρει, να σου είπα εγώ έναν. Κάνα 2-3 ακόμα, δεν τους φαντάζεσαι. Του πήγε σε 5 λεπτά, άνοιξε τα πόδια, κάναν over 3,5 σε ένα ενόχλημα και δεν νιώσε. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν είπε τι είχαν και διαιτητέ για το παιχνίδι. Γερμανό. Ναι, Τόμπια Στήλερ. Τόμπια Στήλερ. Ναι. Εντάξει. Φίλε, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ξένο. Και με το βάζελο ξένο είχα και έχασα. Γιατί δεν άξιζα να κερδίσω. Όταν αξίζω να κερδίσω, να κερδίσω. Άμα δεν αξίζω, να χάσω, φίλε. Αυτό λέμε τόσα χρόνια. Αυτό λέμε τόσα χρόνια. Εντάξει. Απλά πράγματα. Απλά. Και κάτι ακόμα ακουστεί. Ναι. Θα είναι μεγαλύτερη ξεφτύλα, ξεκινάει ο κόσμος από τα πέρατα του κόσμου για αυτό το παιχνίδι, να ζει τη Σαλονίκη και έχουν κλείσει εισιτήρια, να αναβάλουν το παιχνίδι. Θα είναι ξεφτυλισμένοι για μια ακόμη φορά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα είναι ξεφτυλισμένοι, φίλε. Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναρριφθεί το παιχνίδι. Θα είναι μόνο ας αλλάξουν καζάκια και ας έρθουν, δεν πειράζει. Φιλιά, γεια σου Στέλιο. Γεια σου Στέλιο. Μόνο ένας θέλει. Ο κακομαθημένος. Ο μόνιμα χαϊδεμένος. Να αναβληθεί γιατί το παιχνίδι. Ελάτε να παίξετε. Και αν είμαστε χειρότεροι, εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα το πρωί. Αν έχουμε χάσει δίκαια θα βγούμε και θα πούμε όπως το κάνουμε πάντα. Χάσαμε δίκαια. Αν έχουμε χάσει δίκαια. Ελάτε να παίξουμε όμως. Με ξένο διαιτητή. Οι όπουλοι τελειώσανε. Είδατε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό κάτω. Ήμασταν κακοί. Χάσαμε. Με ξένο διαιτητή. Είπαμε τίποτα. Πρώτα-πρώτα σταθήκαμε στην αυτοκριτική μας. Δεν σταθήκαμε ούτε στο πέναλτι του Λιμιού. Πουθενά. Κάναμε την αυτοκριτική και είπαμε ότι έπρεπε να χάσουμε. Κυμπάρικα όμορφα παοξίδικα. Παντελονάτα. Δεν ήμουν καλός, έχασα. Χάσαμε στο Χαριλάο, βγήκε κανένας να πει τίποτα. Χάσαμε. Τι κι αν ο Άρης ήταν αποτελεσματικός, τι στις τελικές, τελείωσε, χάσαμε, τέλος, πάμε παρακάτω. Γι' αυτό λέμε, ελάτε να παίξετε, πάμε στη τελευταία γραμμή. Ναι. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Εγώ... Καλώς το. Γεια σου Κωστή, πρώτη φορά παίρνω. Και τελευταία. Και το κλείνεις. Για πες φίλε μου, είσαι ο. Κώστας, Κώστας. Ναι. Γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, με κάλυψε ο προηγούμενος για την ιστορία με το Μαρινάκι που δεν έχει άδεια να μπαίνει μέσα. Ναι. Αυτό το έσχος δηλαδή που μπαίνει κάθε φορά στο Καραϊσκάκι, νομίζω ότι θα πρέπει η ΠΑΕ να τον κυνηγήσει. Και γι' αυτό ακόμα. Ναι. Να τον καταγγείλει. Δεν είναι δυνατόν να μη σέβεται ας πούμε αυτός ο άνθρωπος τους νόμους και τους κανόνες. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι από μόνο του σκάνδαλο. Ναι. Δηλαδή διαφορετικοί νόμοι ισχύουν ας πούμε σε διαφορετικά γήπεδα της χώρας. Ναι, ναι. Όλοι είναι ίσοι μεταξύ τους, μερικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Ναι. Αυτό ισχύει εδώ. Αυτό δεν πρέπει να μένει σε επίπεδο σχολείων μεταξύ μας σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Ναι. Κατά τη γνώμη μου η ΠΑΕ θα πρέπει να τον κυνηγάει για το παραμικρό. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω τι τιμωρία έφαγε αυτός που έκανε ο Καραγκιόζης που έκανε τον Ιβάν. Κάτι ψηλά, κάτι λεφτουδάκια. Ωραία. Νομίζω 20-30. Πρόσεξε, κάνει ένσταση τώρα ο Ολυμπιακός για να μην τα πληρώσει. Μπράβο. Ας πάει να κάνει. Λοιπόν, εφόσον η τιμωρία δεν ήταν τίποτα το σημαντικό, ήταν κάποιο χρηματικό πρόστιμο, να κατεβάσουμε και εμείς έναν Μαρινάκι μέσα στο γήπεδο, να φοράει μια φόρμα ριγέ και να τραγουδάει όλος ο κόσμος απ' έξω το γνωστό σύνθημα. Αν θέλεις από καζούρα, φίλε, έχει πράγμα. Περίμενε, θα έχει διάφορες, τέλος πάντων, εκδηλώσεις, διάφορες... Ωραία, εγώ θέλω έναν Μαρινάκι να βρούμε ένα χοντρό, να πούμε, με μουσια, να πούμε τέτοιον, ένα Μαρινάκι να μπει μέσα και να χαιρετήσει τον κόσμο.
Ο οποίος θα τραγουδάει απ' έξω. Θα έχει διάφορες εκπλήξεις πάντα μέσα σε νόμιμο πλαίσιο που δεν θα βλάψει την ομάδα, που δεν θα δημιουργήσει φασαρία κτλ. Αλλιώς εννοείται. Τα και μυαλά του λαού του ΠΑΟΚ γεννάνε, φίλε, γεννάνε τα μυαλά του κόσμου μας. Όταν έχεις όρεξη να έχεις. Όρεξη. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παράνομο, γιατί οι παρανομίες που κάνουν αυτοί, ας πούμε αυτό που κάνουν στον πρώτο γύρο για να μας εκφοβήσουν τους παίχτες, δείχνουν το φόβο τους. Δείχνουν πόσο πολύ μας φοβούν. Ακριβώς. Δείχνουν ακριβώς. Ότι προσπαθούν να επηρεάσουν τους παίχτες, να φοβηθούν και να μην αποδώσουν σωστά. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Yeah. Να είσαι καλά. Φτάνουμε στο τέλος. Σήμερα δεν τα καταφέραμε να επικοινωνήσουμε, δεν μας επέτρεψε το σήμα. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί το πρωί στις 8, κανονικά το πρωί με τους αθλητήριους και το ζουμουσού μας. Το μεσημέρι στις 2 με 3 με την εκπομπή Ποιος Αυτός 1-0. Και εμείς σας παραδίδουμε στα χέρια του Γιώργου Ζαγόρα, εδώ στο Λίμπερο, σε 107,4. Bye, 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 bye.